Λοιπόν, smart cabrio έχουμε τώρα, έτσι. Ναι. Urban shadow. Αυτό. Αστική σκιά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι το ίδιο πράγμα σε δύο διαφορετικές εκδόσεις? Αλλά με διαφορετικούς κινητήρες και διαφορετική υποδύναμη. Ακριβώς. Πες και το ένα είναι κάμπριο και το άλλο είναι κλειστό. Και εμείς τα θέλουμε και τα δύο, σωστά? Σωστά. Γιατί ως συνήθως ήμασταν αναποφάσιστοι. Και καλά εγώ ως γυναίκα. Εσύ γιατί είσαι αναποφάσιστος? Γιατί σκέφτομαι σαν γυναίκα. Α, για να προλάβω την γκρίνια. Να συγκεντρωθούμε τώρα, γιατί με τις γύρες θα έχουμε τίποτα απρόπτα. Όχι, το απέφχομαι. Εξωτερικά και εσωτερικά έχει στοιχεία από τον Μπράμπους, δηλαδή είναι πολύ πιο σπορ. Εδώ το βλέπουμε στην επένδυση, εξωτερικά το βλέπουμε στην μπροστινή αεροτομή και στο διαχύτη πίσω. Στη διχρωμία. Και στη διχρωμία. Στις ζάντες. Και στις ζάντες, είναι 16 άρες, με πολύ σπορτίβ σχήμα και χαρακτήρα. Και χρώμα αυτό το μαύρο. Και επίσης η ανάρτηση είναι χαμηλωμένη κατά 10 mm, όπερ σημαίνει καλύτερο κέντρο βάρους και τα ρέστα. Όπερ σημαίνει τώρα ποιο θα κάνουμε, τι θα κάνουμε τώρα, ποιο θα διαλέξουμε? Εγώ θα διαλέξω και τα δύο, γιατί χωράω και στα δύο, το οποίο είναι πράγμα σπάνιο. Αυτό πάλι, είσαι δύο παρά και είσαι άνετα μέσα στο smart. Και επίσης και τα δύο, στην έκδοση Urban Shadow, προσφέρουν τη δυνατότητα στον αγοραστή να το φτιάξει όπως θέλει. Υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια για το πώς θα φτιάξει τα body panels και το κλωβό ασφαλείας, το Tridion που τα λένε. Τα body panels. Yeah! Το πρώτο είναι όλα τα body panels με μαύρο Tridion, με μαύρο κλωβό ασφαλείας δηλαδή. Το δεύτερο σενάριο είναι μαύρο ασημί γκρι λευκό body panel με το αντίστοιχο Tridion, δηλαδή μέσα έξω μονοφόρη. Και το τρίτο σενάριο είναι μαύρο body panel απ' έξω με ασημί γκρι ή λευκό κλωβό ασφαλείας. Το ήξερες ότι ανακοίνωσε η Smart ότι από το 2020 και μετά όλα τα μοντέλα της Smart θα είναι αποκλειστικά και μόνο ηλεκτροκίνητα? Με συγκλονίζεις, έπαθα ηλεκτροσόκ. Εγώ έχω πάθει άλλο πράγμα τώρα με το γύρω-γύρω, να μπούμε λίγο και στο άλλο, γιατί ωραίο το κάμπριο, αλλά να δούμε λίγο και το κουπέ. Και θα οδηγήσω εγώ για να σου αποδείξω ότι χωράω. Κοίτα, δηλαδή πραγματικά έχω στριμωχτεί περισσότερο σε πραγματικές λιμουζίνες. Βέβαια τώρα βλέπω το κάμπριο απ' έξω και το λιγουρεύομαι. Είδες, μα γι' αυτό σου λέω και εγώ, είμαι τελείως αναποφάσιστη που στην πραγματικότητα μα αυτά δεν είναι κάνει smart, αυτά κάνει. Αυτά κάνει. Αμολάει πειρασμούς έτσι από εδώ και από εκεί. Το ότι με αγορά έκδοσης Urban Shadow παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση συντήρησης compact, τι σου λέει αυτό? Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί κάνεις όλες τις εργασίες της τακτικής συντήρησης μαζί με τα ανταλλακτικά, τα υγρά και την εργασία όλα τελείως δωρεάν για τρία χρόνια. Ή 60.000 χιλιόμετρα. Άρα τώρα το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, γιατί δεν είναι ότι το έχει ένα από τα δύο, είναι το έχουν και τα δύο. Μάλιστα. Και τα δύο σμαρτάκια έχουν το ίδιο μοτέρ βασικά σαν αρχιτεκτονική, είναι τρικύλινδρος βενζίνης. Σωστά. Αυτό που οδηγούμε εμείς είναι 899 κυβικών με τούρμπο και 90 άλογα. Ενώ το κάμπριο έχει τον κινητήρα τον ατμοσφαιρικό, τρικύλινδρο όπως είπαμε, 999 κυβικών με τα 71 άλογα. Η τιμή για το Smart Urban Shadow ξεκινά από 15.780 ευρώ με αυτόματο κυβότιο. Εμένα αυτά τα διλήμματα με βάζουν σε μεγάλες σκέψεις. Ναι. Θυμίζει αυτό που έλεγε ο Νίτσε. Ο Νίτσε. Η αιώνια επιστροφή. Ναι. Είναι μια παράξενη θεωρία και έτσι ξεκινάει, σίγουρα θα θυμάσαι, και η απάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Μάλιστα. Ότι η μία φορά δεν είναι αρκετή. Einmal ist keinmal. Άρα πού καταλήγουμε τώρα? Ότι πρέπει μονίμως να επιστρέφουμε και να παίρνουμε μία το ένα, μία το άλλο. Για να ξαναπάρουμε την έκδοση κάμπριο. Και μετά το άλλο. Και μετά την έκδοση κάμπριο. Για μια ζωή. Έτσι.